ότι όλα τα φιλέτα γενικά είναι ένα μίσο ουσιαστικά που δεν χρησιμοποιεί καθόλου το ζώο, είναι άχρηστο, γι' αυτό το λόγο και είναι πάρα πολύ μαλακά. Συνήθως βρίσκονται πίσω στην πλάτη, έτσι γίνεται και στο φιλέτο το μοσχάρι. Και επειδή δεν τα χρησιμοποιεί καθόλου, είναι σαν να είναι το μπούτι κανονικά ομή, απλά δεν άρα τα χρησιμοποιεί. Δεν είναι σφιχτό, δεν είναι σφιχτό. Τα που λέμε γυμνασμένο. Ακριβώς. Μαλακό, ωραίο το κρεατάκι. Είναι μαλακό. Υπάρχει ένα μύθο που λέει ότι δεν έχουν, το φιλέτο δεν έχει λίπος, δεν ισχύει. Δεν έχει λίπος το χοιρινό. Το μοσχάρι έχει πάρα πολύ λίπος. Το φιλέτο μοσχαριού έχει τουλάχιστον 14 με 25% λίπος, ανάλογα πώς έχει μεγαλώσει το ζώο. Δεν μου αρέσει, γιατί μου φαίνεται σκληρό. Ναι. Δηλαδή μαλακό για τέτοιο, αλλά δεν έχει λίγο λιπάκι να μου γλυκάνει το μάσημα. Είναι στο εσωτερικό, στόμα. Δεν φαίνεται. Και αυτό είναι το καλό του. Δεν το βρίσκω στο μάσημα, αρέσει. Είσαι σίγουρος ότι έχει το φιλέτο λιπάκι. Βέβαια, θα λέγαμε ανακρίβεις εδώ πέρα εσύ, Ελένη, άμα θα μου. Εντάξει, μωρέ. Δεν τα ξέρω αυτά. Ωραία. Άρα αυτό είναι ένα ψαρονέφρι. Είναι το φιλέτο από το χοιρινό που είναι 100% ψαχνό. Και επειδή ήθελα σήμερα να δείξω ένα γύρο λίγο πιο έτσι alternative. Δηλαδή πες και σε εμάς. Διαιτητικό. Ναι. Γιατί ο γύρος που τρώμε συνήθως έχει πάρα πολλά λίπη, είναι πάρα πολύ κακός, δεν κάνει να τον τρώμε. Τις υγιεινής διατροφής. Τώρα έρχεται καλοκαίρι, προσέχουμε. Α, για τώρα. Καλά, θα σε ξαναφέρω τον Νοέμβρη. Να έχουν πιάσει τα κρύα, να δω τι θα μας ταΐσεις. Κάτοχη. Θα κάνουμε κανονικό γύρο τότε. Θα φέρουμε να κόβουμε. Λάχανο, καρότο, τα έχω φέρει όλα, βλέπεις, ε. Λάχανο, καρότο, βλέπεις, ε. Βλέπω, αυτό. Βλέπω, ωραία. Βλέπω. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Όχι, τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις. Τώρα φτάσαμε σε διαφημίσεις. Εγώ το ήξερα, δεν το ήξερα. Να πάω να αλλάξω ή να έρθω έτσι. Κούκλος, παιδί μου, δεν πειράζουμε την πλούσα καθόλου. Πλάκα μου κάνεις. Θα σε δοκιμάσω και στον καναπέ με άλλο φόντο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.